να μάθουμε λίγο τι είναι Τσικνοπέμπτη, να μάθουμε τα βασικά, καθώς ορισμένοι τηλεθεατές μπορεί να μην γνωρίζουν, αν δεν το έχουν ψάξει, τι είναι Τσικνοπέμπτη, τι συμβολίζει Τσικνοπέμπτη, πόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε για να συναντήσουμε αυτό το έθιμο. Γενικά, το πώς αντιλαμβάνεται κάθε περιοχή της Ελλάδας την σημερινή ημέρα, την Τσικνοπέμπτη. Τι επικρατεί, για παράδειγμα, στη Νότια Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα, ποιες διαφορές. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Φραγκάκη, τον λαογράφο βέβαια, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα έχουμε ξαναπεί και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που τον φιλοξενούμε και σήμερα. Κύριε Φραγκάκη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να είστε καλά. Είμαστε καλά. Όμορφο το κλίμα σε επίπεδο Κρήτης, μας έχει βοηθήσει και ο καιρός και το μόνο που απομένει να βγούμε και να περάσουμε με προσοχή όμορφα. Θέλω λίγο να μας βάλετε στο κλίμα της σημερινής ημέρας, αναφορικά με την έννοια του όρου Τσικνοπέμπτη και τον συμβολισμό. Κοιτάξτε, ο συμβολισμός ήταν ως εξής. Αυτό βέβαια είναι, το βάζουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, έτσι, στον ελληνισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες τοπικές ιδιαιτερότητες. Η πυρωτική συνισιωτική Ελλάδος και βέβαια για την Κρήτη μας λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, όλη η διαδικασία αυτή ξεκινάει από τα χειροσφάγια που γίνεται το μήνα Δεκέμβριο. Σε όλες λοιπόν τις περιοχές γίνονται τα χειροσφάγια και από εκεί και πέρα φτιάχνονται τα βαλκάνια και χρησιμοποιούσαν το λίπος για να παστώσουν το κρέας σε μέρη τα οποία ήταν, πώς να το πούμε, υπόγεια, όπου να υπάρχει σχετική υγρασία για να μην υπάρχει ζέστη. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά καταναλώνονται μέχρι την περίοδο αυτή. Έτσι λοιπόν, την καθαρά Δευτέρα θα πρέπει να έχουν φύγει όλα τα κρέατα. Τώρα, θα βάλουμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, θα παραλληλήσουμε τα θρησκευτικά δεδομένα μέχρι σήμερα, ναι. Και θα πούμε το εξής, ότι μέχρι την καθαρά Δευτέρα πρέπει να έχουν φύγει όλα τα κρέατα, ό,τι έχουν σχέση με το χοιρινό. Θα μου πείτε τώρα, η έννοια τσίγνισμα ποιο είναι. Τσίγνισμα είναι όταν βάλουμε στα κάρβουνα πάνω στην ψυσταριά το χοιρινό κρέας, το λίπος που αρχίζει και λιώνει και το οποίο δημιουργεί μια μυρωδιά. Κάθε Κυριακή, λίγο πολύ, κάποιοι ψήνουν. Εδώ όμως αναφερόμαστε σε μια ημερομηνία όπου πρέπει να καούν όλα τα κρέατα. Λέμε Κυριακή της αποκριάς, δηλαδή σταματάμε να τρώμε κρέας. Άρα λοιπόν, ό,τι κρέας υπάρχει μέσα στο σπίτι πρέπει να έχει καταναλωθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παλαιά χρόνια δεν είχαμε ψυγεία για να καταψυχθούν οι καταψύκτες οι οποίοι μπορούν να αφήσουμε κρέας μέχρι και το Πάσχα. Έτσι ναι. Λοιπόν, φεύγουν όλα τα κρέατα και Τσικνοπέμπτη από το τσίκνισμα, από την τσίκνα, από τη μυρωδιά που αφήνει το κρέας σε όλες τις γειτονιές. Σιγά λοιπόν σύν το χρόνο αρχίζει και καθιερώνεται ως έθιμο. Δηλαδή, εμείς έχουμε τη δυνατότητα πλέον να καταψύξουμε κρέατα και να τα έχουμε για όσο διάστημα χρειαστεί. Όμως παλαιότερα στα χωριά πρέπει να έχουν καταναλωθεί. Έτσι λοιπόν το έθιμο του να μυρίζει όλος ο τόπος τη μυρωδιά του κρέατος ονομάζεται Τσικνοπέμπτη. Θα μου πείτε γιατί Πέμπτη. Γιατί Παρασκευή, Τετάρτη και Παρασκευή με βάση τη θρησκεία μας δεν καταναλώνεται κρέας. Έτσι λοιπόν μένει το Σάββατο και από την Κυριακή και μετά δεν έχουμε καθόλου κρέατα. Άρα λοιπόν η τελευταία μέρα που μπορούμε να καταναλώσουμε κρέατα με βάση το θρησκευτικό γίγνεσθε είναι αυτή η Πέμπτη. Μάλιστα. Πέμπτη, όπου το κρέας ψήνεται και άρα μας βγάζει αυτή τη μυρωδιά, τσικνίζεται το κρέας, Τσικνοπέμπτη. Πώς διαμορφώθηκαν γενικά τα έθιμα στο πέρασμα των αιώνων και αυτή η διαφορετικότητα που καταγράφεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αναφορικά με τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότια Ελλάδα, την Κρήτη μας, όπως προαναφέρατε στον πρόλογό σας. Λέμε λοιπόν ότι έθιμο είναι ένα παγιωμένο ήθος, δηλαδή κάτι το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά και παγιώνει μια κατάσταση. Δηλαδή έχουμε τα χειροσφάγια όπου σφάζουμε τα χοιρινά το Δεκέμβριο. Κάτι το οποίο παγιώθηκε. Σφάζουμε σε όλες τις περιοχές. Σωστά. Είναι το πιο παλιό έθιμο ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Τώρα θα μου πείτε γιατί αναφέρομαι στο χοιρινό, το ανέφερα και προηγουμένως, και όχι σε κατσίκι ή
πρόβατο. Ναι. Γιατί αυτά έτσι κι αλλιώς, τα ρυφάκια, γεννιόνται αυτή την περίοδο και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα σφάγιο περίπου το Μάιο. Αν δούμε δηλαδή, αν δούμε σε όλες τις κτηνοτροφικές περιοχές, κατσικάκια, προβατάκια, μπορούμε να σφάξουμε εκεί, την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. Σωστά, 4 μήνες μετά περίπου, 3-4 μήνες μετά. Έτσι. Αντίστοιχα λοιπόν, τα γουρουνάκια, το χοιρινό, μπορούμε να το σφάξουμε το Δεκέμβριο. Τώρα, με δεδομένη μια προσπάθεια του ανθρώπου για υγιεινή διατροφή, έτσι, αποφεύγει την βρώση κρέατος κάποιες περιόδους. Έτσι λοιπόν αυτά περνάνε στη θρησκευτική μας συνείδηση και έχουμε 5 περιόδους κατά τις οποίες δεν τρώμε κρέας. Αν λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε πολύ, ναι, βάλουμε σε αντιστοιχεία τις περιόδους νηστείας, που είναι αποχή από το κρέας, είναι ουσιαστικά να αποβάλει ο οργανισμός τις τοξίνες. Η θρησκευτική νηστεία ουσιαστικά λειτουργήσε ωφελημικά στον οργανισμό του ανθρώπου, ώστε να αποβάλλονται οι τοξίνες. Και αυτό, αν το θέλετε, καταδεικνύεται μέσα από, τη μακροζωία στην νησιωτική Ελλάδα, είναι στην Κρήτη. Μάλιστα. Το κεντρικό μήνυμα... Έχω μία αναφορά... Ναι, ολοκληρώστε, ναι. Συγγνώμη, ολοκληρώστε. Ναι, δηλαδή έχω μία αναφορά, ας πούμε, από τα μέρη του πατέρα μου, από το οροπέδιο Λασιθίου, όπου κρέας είχαν αυτή την περίοδο μέχρι την Τσικνοπέμπτη, μετά θα είχαν πάλι το Πάσχα και μέχρι τον Ιούνιο, όπου πάλι ξεκινάει μία νηστεία για την περίοδο των Αποστόλων, με σκοπό πάλι να έχουν φαγωθεί και εκεί όλα τα κρέατα. Κατσίκια ή πρόβατα. Άρα λοιπόν αυτές τις δύο περιόδους που είναι το πιο ισχυρό κομμάτι βλέπουμε ότι ο άνθρωπος θέλει πρώτον να αποβάλει τις τοξίνες καθαρμός, ναι, υγιεινή διατροφή και κατ' επέκταση έτσι, να αναπτύξει τα κοπάδια του στο υπόλοιπο κομμάτι. Κύριε Φραγκάκη, μέσα σε λίγες προτάσεις το κεντρικό μήνυμα της ημέρας ποιο είναι? Το κεντρικό μήνυμα της ημέρας είναι ότι καταναλώνουμε ό,τι έχουμε από κρέατα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία είτε από θρησκευτική είτε από υγιεινή άποψη ότι αποφεύγουμε την βρώση κρέατος με σκοπό την υγιεινή διατροφή που έχει σημασία η μακροζωία και μακροημέρευση και ουσιαστικά η σημερινή ημέρα είναι μια καλή ευκαιρία να συναντηθούμε με αγαπημένα πρόσωπα και να περάσουμε κάποιες στιγμές χαράς όλοι μαζί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Κύριε Φραγκάκη, χαιρετισμούς. Εγώ ευχαριστώ. Καλές αποκρίες όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά.